18 ημέρες μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας Το Βήμα για τη μονταζιέρα στα ηχητικά της τραγωδίας των Ντεμπών και για πρώτη φορά σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι συνομιλίες να έχουν μονταριστεί, σπεύδοντας ωστόσο να δηλώσει ότι η κυβέρνηση δεν είχε καμία ανάμειξη στη διαρροή τους. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις αιτιάσεις περί μπαζώματος του σημείου, κάνοντας λόγο για θεωρίες συνωμοσίας, αναφέροντας ωστόσο ότι χρησιμοποιήθηκε χαλίκι για τη σταθεροποίηση του εδάφους, απόφαση που δεν πέρασε ποτέ από το Μαξίμου, ενώ για το ενδεχόμενο η εμπορική αμαξοστοιχεία να μετέφερε ξυλόλιο, είπε πως και αυτό θα αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη. Από την πλευρά του, ο Στέφανος Κασελάκης σε συνέντευξή του στο Μέγκα κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι άλλα έλεγε προεκλογικά για τα Τέμπη και άλλα τώρα και για το μπάζωμα και για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, έχουμε ένα θρίλερ σε εξέλιξη στην Ηλιούπολη, όπου μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, με την αστυνομία να εξετάζει το ενδεχόμενο διπλής δολοφονίας αλλά και την πιθανότητα ο γιος να σκότωσε τη μητέρα του και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε με την καραμπίνα. Να δούμε αναλυτικά τις εξελίξεις. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης. Είμαστε συνδεδεμένοι με την Άννα Κανδύλη, τον Μαρίνο Αλιφέρη, την Κατερίνα Νόντα και την Μαρία Γουγουτσά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τα Τέμπη και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Για πρώτη φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπήρξε μοντάζ στις συνομιλίες που είδαν το φως της δημοσιότητας λίγες ώρες μετά την τραγωδία των Τεμπών. Είναι μονταρισμένο. Αυτό το οποίο γνωρίζω, δεν το ξέρω. Αυτό το οποίο γνωρίζω όμως, πιθανώς να είναι, αλλά δεν το ξέρω. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι το υλικό ακέραιο έφτασε στη δικαιοσύνη. Και αυτό δεν αμφισβητείται. Όλες οι ηχητικές συνομιλίες είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Και το πώς διέρευσαν στα μέσα, το τι έπαιξαν μετά τα μέσα, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά σε καμία περίπτωση. Και αυτό το δηλώνω κατηγορηματικά. Δεν υπήρχε καμία κυβερνητική ανάμειξη. Θα κάνει κουλουτούμπα και σε αυτό. Τι να πω. Μακάρι να έχει την ευθυξία να μας πει επιτέλους την αλήθεια και να έχει την ευθυξία να στείλει τον αρμόδιο υπουργό της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του απάντησε και για το μπάζωμα στο σημείο του δυστυχήματος. Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, όχι της εμπορικής, της επιβατικής. Της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή αφοσή. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Στην εκπομπή του Mega Live News, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, έβγαλε το τάμπλετ του και αναπαρήγαγε προεκλογικές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το φορτίο του μοιραίου τρένου, αντιπαραβάλλοντάς τις με τη σημερινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Κρατήστε το έτσι. Με τα υλικά που μετέφερε, αμία. Το γνωρίζουμε αυτό πια με βεβαιότητα. Γνωρίζουμε ακριβώς τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη και τόσο σφοδρή που προκάλεσε, αυτό μας λένε οι ειδικοί, μια πρώτη ανάφλεξη και προφανώς στη συνέχεια υπήρχαν έφλεκτα υλικά, λάδια τα οποία πήραν φωτιά όταν έγινε η σύγκρουση. Άρα σε αυτό θέλω να το απαντήσω κατηγορηματικά, γιατί ξέρετε, όχι μόνο στη χώρα μας πια, παντού ευδοκιμούν οι θεωρίες συνωμοσίας, δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο στην εμπορική αμαξοστοιχία. Να συγκαλύψουμε τι ακριβώς. Τι, ότι υπήρχε δήθεν το τρένο μετέφερε ξυλόλιο εκρηκτικά και ότι εμείς σπεύσαμε την ώρα του ατυχήματος. Θα το κρίνει ο πραγματονόμονας αυτό οριστικά. Ο πρώτος πραγματονόμονας είπε ότι... Άρα δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Προεκλογικά το αποκλείει. Τώρα δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε. Από το φόρουμ των Δελφών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι δεν λέει την αλήθεια, κοροϊδεύοντας τους πολίτες. Εμπιστευόμαστε τον κύριο Μητσοτάκη αυτό που είπε σήμερα. Σήμερα είπε ότι ναι, για πρώτη φορά απεδέχθη ότι γίνει μοντάζ, ότι υπάρχει χάλκευση του υλικού, αλλά λέει δεν υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες. Τα ίδια είπαν πριν από μερικές μέρες με το ζήτημα του δημοσίευματος του Βήματος, ότι πήρα πρωτοβουλία για πρόταση δυσπιστίας επειδή κρύβονται συγκεκριμένα συμφέροντα από πίσω μου. Έστησαν ένα δίστατο σχέδιο χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Πήραν τα αρχεία αυτά από τον ΟΣΕ, τα χάλκευσαν και τα διοχέτευσαν στο πρώτο θέμα. Και για μένα η δικαιοσύνη τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να ρωτήσει τους ιδιοκτήτες του πρώτου θέματος πώς έφτασαν στα χέρια τους, ένα, και δεύτερον, πώς έφτασαν στα χέρια τους, χαλκευμένα ή μη. Για πόσο ακόμα θα κρύβεστε, κύριε Υπουργή? Θα παρέμβει τελικά εισαγγελέας επιτέλους σε αυτή τη χώρα μετά τις αποκαλύψεις του κυρίου Τερεζάκη για το παραποιημένο υλικό? Διαψεύδω κατηγορηματικά
ότι αντί να διαβεβαιώσω οποιοδήποτε συγγενή προσέφυγε σε μένα ότι θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για να αποδοθεί δικαιοσύνη, τον παρέπεμψα για παρηγοριά στην Εκκλησία. Αυτή η τοποθέτηση στην πρώτη δημόσια εμφάνιση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδηλίνη εξόργησε τους συγγενείς των θυμάτων. Στη δεύτερη επίσκεψη λοιπόν που πήραμε στην κυρία Αδηλίνη και ο κύριος Ασλανίδης έδειξε τα χαρτιά, πήρε την απάντηση, όλοι μας πήραμε την απάντηση που είπε η κυρία Αδηλίνη, η οποία βέβαια νομίζω ότι μας εξόργησε κιόλας. Δεν μας είπε με το ζόρι να πάμε στην εκκλησία, αλλά όπως ήταν μια προτροπή, να πηγαίνουμε να εκκλησιαζόμαστε, να βάλουμε και ένα κεράκι, μπας και βρούμε και εκεί γιατριά. Οι δικαστικές έρευνες για την εθνική τραγωδία συνεχίζονται. Είναι ήδη μαζί μας η Άννα Κανδύλη. Άννα, τα ερωτήματα των συγγενών και των θυμάτων αλλά και της κοινωνίας είναι πιεστικά. Ο Πρωθυπουργός για τρία βασικά ζητήματα, δηλαδή για το μοντάζ των συνομιλιών, το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας και για το αν μετέφερε ξυλόλιο η εμπορική αμαξοστοιχία, τα παρέπεμψε στη δικαιοσύνη. Είπε ότι περιμένουμε τις απαντήσεις της. Να μας πεις λοιπόν πού βρισκόμαστε. Όσον αφορά την διαρροή του υλικού και το μοντάζ του υλικού, είναι μια έρευνα αράνια που, όπως έχουμε πει, τώρα ξεκινάει επί της ουσίας. Δηλαδή τώρα καλούνται κάποιοι μάρτυρες. Όσον αφορά στα υπόλοιπα, έχουμε μια σειρά από ενέργειες του ανακριτή που αποσκοπούν σε τι. Αυτό ακριβώς, δηλαδή το τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Έχουμε από τη μία 15 σκληρούς δίσκους, σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του το Μέγκα, οι οποίοι έχουν αποσταλεί σε ειδικό εργαστήριο στην Αγγλία και προκειμένου να ανακτηθεί υλικό από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε τις εικόνες, την ώρα που γινόταν η φόρτωση του... Και τον ήχο και την εικόνα, ναι. Αλλά όχι μόνο από τη φόρτωση, αλλά και από τους σταθμούς που πέρασε, σύμφωνα με το έγγραφο του ανακριτή. Δεν μου λες, Άννα, θυμάμαι καλά ο ανακριτής, και δεν κάνω λάθος, παρά τον πρώτο πράγμα από το γνώμονα, αυτόν που ακούσαμε τι έλεγε ο Πρωθυπουργός στον Σταύρο Θοδωράκη στην παλιά εκπομπή, έστειλε και σε δεύτερο πρόγραμμα το γνώμονα σε έναν καθηγητή του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, αν δεν κάνω λάθος. Χημικό-μηχανικό αυτή τη φορά. Και μετά έχουμε και τρίτη πραγματογνωμοσύνη που την περιέγραψε πολύ καλά στην Αγγλία. Που έχουν γίνει σε εργαστήριο στην Αγγλία. Άρα θα έχουμε τρεις πραγματογνωμοσύνες στο τέλος. Αυτή στην Αγγλία αφορά τα βίντεο, έτσι. Τα βίντεο, ναι. Είναι τα βίντεο. Λοιπόν, και ο νέος πραγματογνώμονας, χημικός-μηχανικός, και του έχει ζητήσει να λάβει υπόψη του μια σειρά εγγράφων, κυρίως τις αναλύσεις από το Γενικό Χημείο του Κράτους, όπου εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι το Γενικό Χημείο του Κράτους έχει βρει άλλες ουσίες πλην του ελαίου της σιλικόνης που είχαν βρει οι πρώτοι πραγματογνώμονες, όπως το ξυλόλιο. Αυτά πότε θα έχουν γυρίσει πίσω? Αυτά πότε θα έχουν γυρίσει? Και οι δύο διατάξεις που ανέφερα του ανακριτή, και για τα βίντεο και η πραγματογνωμοσύνη, έχουν ημερομηνία 15 Μαρτίου. Στον πραγματογνώμονα δίνει μία προθεσμία από την όρκησή του 2 μήνες. Γύρω στις 15 με 20 Μαΐου περίπου, εκτός βεβαίως αν προκύψει κάτι και χρειαστεί λίγο περισσότερο διάστημα. Το τρίτο είναι το μπάζωμα τώρα. Η δικαιοσύνη εκεί έχει δει προς την πλευρά του κυρίου Αγοραστού, του πρώην Περιφερειάρχη. Έχει ασκηθεί δίωξη για παράβαση καθήκοντος. Αυτή η δικογραφία πήγε να συσχετιστεί με την κύρια, αυτή δηλαδή τη δικογραφία που έχει στα χέρια του ο εφέτης ειδικός ανακριτής για τα αίτια της τραγωδίας. Όμως ο κύριος Αγοραστός έχει προσφύγει και περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, για να μην γίνει δηλαδή αυτή η συνένωση. Δηλαδή, συγγνώμη, Ράνια, δηλαδή θεωρούμε ότι η ανάκριση θα έχει περατωθεί περίπου τον Ιούνιο. Και το λέω αυτό γιατί, για να ρωτάω πότε θα αρχίσει η δίκη. Διότι έχουμε μια διαδικασία δικαστική που πήγε πάρα πολύ γρήγορα, για τα ελληνικά δεδομένα ταχύτατα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 34 κατηγορούμενους. Ρωτώ λοιπόν, πότε ολοκληρώνονται οι τεχνικές, πώς να το πω, έρευνες, τεχνικές μελέτες γύρω από όλα αυτά, ώστε να προχωρήσει και η δικαστική διαδικασία στο επόμενο βήμα? Πότε εκτιμούμε? Η αρχική εκτίμηση ήταν όντως τον Ιούνιο. Ωστόσο, μετά από αυτές τις ανακριτικές πράξεις, νομίζω ότι αυτό το ενδεχόμενο απομακρύνεται, Γιάννη. Μάλιστα. Πάμε πια με το νέο δικαστικό έτος που ξεκινά Σεπτέμβριο, από 16 Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Ξεκινά το νέο δικαστικό έτος. Άννα, σε ευχαριστώ πολύ.